δύναμη και πλειοψηφία θα έπρεπε να το εφεύρουμε εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να οδηγηθεί η κυβέρνηση στι κάλπε και να μιλήσει ο λαό για όλα αυτά. Εγώ, οι δικέ μου δημοκρατικέ ευαισθησίε έτσι το αντιλαμβάνονται. Και το λέω δικές μου, διότι εκφράζω αυτή τη στιγμή έναν και προσωπικό τόνο. Δεν υπάρχει μια κοινή τέτοιου είδους προσέγγιση για το θέμα. Αλλά εγώ θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν παίζουν με τη δημοκρατία, τις λειτουργίες της και τις αξίες της. Αλλιώς, ξέρετε κάτι, αλλιώς πηγαίνουμε σε έναν εκφυλισμό της ίδιας της έννοιας δημοκρατίας. Σε μια έκπτωση της αξίας της δημοκρατίας. Δηλαδή να έχουμε τον κόσμο, να εθιστεί ο κόσμος σε πολιτικά κόμματα τα οποία άλλα να λένε, άλλα να κάνουν και να μην τρέχει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, άρα χρειάζεται, λέτε, δημοκρατική νομιμοποίηση από την κοινωνία. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Θα σας πει ένας πολίτης, ο οποίος δεν διαφωνεί με αυτό που λέτε εσείς, ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και το στοιχείο της σταθερότητας και της λειτουργίας μιας κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για την ανάγκη να λειτουργήσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση, να ξεφύγει από όλη αυτή τη διαδικασία που και λόγω των συζητήσεων για το μνημόνιο κτλ. Επηρέασε πάρα πολύ. Και επομένως οι εκλογές κάθε φορά, και μάλιστα σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα, ξέρετε ότι φέρνουν μια ανακατοσούρα, μια αναταραχή, μια αριθμία. Δεν είμαστε και μια χώρα η οποία λειτουργεί ανεξαρτήτως των εκλογών. Και μάλιστα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Βοηθάει αυτό? Νομίζω ακριβώς γι' αυτό τον λόγο που επικαλείστε, τον λόγο της πολιτικής σταθερότητας, είναι επιβεβλημένες, θα έλεγα εγώ, οι εκλογές. Διότι με δεδομένα τα προβλήματα στην κυβερνητική πλειοψηφία, μόνο σταθερότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή εικόνα, μόνο ως σταθερή. Άρα σύντομα οι εκλογές για να επιληθεί όλο αυτό. Τότε, αν δεν βλέπουμε στο ορατό μέλλον, σε ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα, τότε η αστάθεια θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει τις εξελίξεις. Επομένως, αν καλά καταλαβαίνω, θεωρείται πια ως μη αναστρέψιμο το ρήγμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω, περάσαμε τώρα περίπου τρεις εβδομάδες με απανωτά χτυπήματα στην ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας και στην συνοχή της κυβέρνησης. Εγώ αντιλαμβάνομαι το πολιτικό σοκ που μπορεί να αισθάνεται κάθε ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ περισσότερο κάθε στέλεχος ή βουλευτής, βλέποντας ότι η κυβέρνηση είχε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για το μνημόνιο, αλλά κάτω από το βάρος των εκβιασμών εξαναγκάστηκε να πάει σε αυτό τον συμβασμό και προσπαθεί, αυτό είναι ένα ανοιχτό στοίχημα, να δει πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Αναγνωρίζω το δικαίωμα σε αυτούς που το αντιλαμβάνονται έτσι, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Όλοι έχουμε υποστεί, ακόμη και όσοι ψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία, ακόμη και όσοι μετράμε τις αντοχές μας, ατομικά και συλλογικά. Δεν το έχουμε κρύψει. Άλλωστε, η δικιά μας προσέγγιση σε αυτή την συμφωνία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν από μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Όπως δεν αμφισβητεί τις προσπάθειες που έκανε αυτή η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί, να πετύχει κάτι καλύτερο. Δεν το πέτυχε. Αλλά λέω λοιπόν ότι αναγνωρίζω λοιπόν το δικαίωμα στους όσους διαφωνούν να εκφραστούν ακόμη και στο επίπεδο της ψήφου με μια διαφοροποίηση. Τη μία φορά, τη δεύτερη φορά. Την τρίτη όμως. Νομίζω ότι την τρίτη πια δημιουργήσε αναπόφευκτα ένα ρήγμα το οποίο δεν γεφυρώνεται εύκολα. Πολύ δε περισσότερο όταν στην αριστερά και στη συγκεκριμένη αριστερά έχουμε εμπειρία διασπάσεων και θα σας έλεγα ότι με αφορμή τα γεγονότα που ζούμε αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στην επιφάνεια διαφοροποίησεις που έλκουν την καταγωγή τους από το παρελθόν. Στρατηγικού χαρακτήρα διαφοροποίησεις. Στρατηγικές επιλογές. Έτσι. Και δεν εννοώ μόνο το θέμα του νομίσματος. Όχι. Αυτό είναι σε ένα πρώτο επίπεδο. Είναι η επιδερμική προσέγγιση. Αναφέρομαι πια σε στρατηγικές πολύ βαθιές, που πάνε πολύ πίσω, που έχουν να κάνουν πια με την δυνατότητα ενός αριστερού συλλογικού υποκειμένου να κάνει βήματα, να κάνει σχεδιασμό ή να θεωρεί ότι όλα αυτά τέλος πάντων είναι ενσωματώσιμα και θα πρέπει να επιτύχουμε, ας πούμε, κάνοντας κάποια στιγμή το ποιοτικό άλμα σε μια άλλη κατάσταση. Συμφωνείτε με την προσέγγιση και του Πρωθυπουργού που την έχει εκφράσει ότι απέτυχε το πείραμα το να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα ή αυτό που είχε πει ο κ. Δραγασάκης ότι είμαστε ένα κόμμα μέσα στο οποίο λειτουργεί ένα άλλο κόμμα? Θα σας έλεγα ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαδικασία της ενοποίησής του. Και δεν εννοώ ένα κόμμα το οποίο θα είναι μονολυθικό, προσωποκεντρικό ή πρόεδροκεντρικό. Βεβαίως με τις τάσεις, με τις απόψεις του, αλλά αυτές όμως πρέπει να φτάνουν οι διαφοροποιήσεις, οι διαφορετικές οπτικές μέχρι ένα σημείο. Όταν πια υπάρχουν στρατηγικού χαρακτήρα βαθύτερες προσεγγίσεις, τότε σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές αυτές έρχονται σε πρώτο επίπεδο και δημιουργούνται φυγόκεντρες δυνάμεις. Αυτό επομένως, εφόσον αυτό δεν επιλύθηκε, κρίνεται αναγκαίο
κρίνεται αναγκαία μια επιλογή, όχι ανασυγκρότηση απλώς, αλλά ουσιαστικά επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα το πούμε επανίδρυση ή όχι. Αλλά σημασία έχει το περιεχόμενο. Σημασία έχει το περιεχόμενο. Και του νέου περιεχομένου. Γι' αυτό το λέω. Εγώ κρίνω αναγκαίο σε κάθε περίπτωση και θα έλεγα πολύ περισσότερο επιβάλλεται τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει ένα κόμμα το οποίο να έχει ειδικό πολιτικό βάρος. Το οποίο συμπληρωματικά θα λειτουργεί με την κυβέρνηση, όσο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, έτσι, με δεδομένο αυτό, με δεδομένο το σημερινό σκηνικό μιλάω, το οποίο θα διαμεσολαβεί πια την επικοινωνία με τον κόσμο, θα γιώνει την κυβέρνηση σε νέες κοινωνικές αναφορές. Με διακριτούς ρόλους κυβέρνησης και κόμματος, αυτό κάτι, λέτε. Υπάρχει μια εντελώς καινούργια πραγματικότητα, θα έλεγα, συνολικά πια μεταπολιτευτικά. Ένα μικρό κόμμα έχει πλέον επικοινωνία και σε επίπεδο κάλπης με ένα 36%, 62% αναφέρομαι στο όχι. Στο όχι, ναι. Μιλάμε πλέον με νέες κοινωνικές ομάδες. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσει. Οι οποίες σήμερα δεν εκφράζονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Και αυτό είναι μια αντιστοιχία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά προσέξτε να δείτε, το θέμα δεν είναι να αποκτήσει δεσμούς σε επίπεδο εκλογικής πελατείας. Χρειάζεται αμφίδρομη επικοινωνία, λέτε. Χρειάζεται και, μια αμφίδρομη επικοινωνία και ταυτόχρονα θα έλεγα, επειδή μιλάμε πάντα στο όνομα της αριστεράς, να παίζει το ρόλο του, το συλλογικό υποκείμενο, το κόμμα δηλαδή, της διαπαιδαγώγησης, της δημιουργίας μιας άλλης αντίληψης για τα πράγματα. Αυτά όλα προλαβαίνουν να γίνουν ή τουλάχιστον να αρχίσουν να γίνονται πριν τις εκλογές, κύριε Σπουδαίου. Αυτά νομίζω ότι υπερβαίνουν τον ορίζοντα των εκλογών. Επομένως, αυτό που κάποιοι έχουν πει ξεκαθάρισμα ή διάσπαση ή ρήγμα και επικύρωσή του θα γίνει απλά και μόνο από τις λίστες που θα εμφανίσει ο Πρωθυπουργός στις επικείμενες εκλογές. Εγώ περιέγραψα μια πραγματικότητα, μια δύσκολη και στενάχωρη πραγματικότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν πάμε σε εκλογές, προφανώς αυτό δημιουργεί συγκεκριμένες συνθήκες. Θα δούμε το πώς θα διαμορφωθούν και οι λίστες. Θα σας έλεγα ότι κανείς μας από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι φιλικός ως προς προσωπικές μονομερείς ενέργειες. Αλλά δεν λειτουργήσαμε ποτέ έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να επισπευστούν και οι εσωκομματικές διεργασίες και αυτό το συνέδριο το οποίο προσδιορίζεται κάπου στα τέλη Σεπτέμβρη και ίσως να είναι και κατόπιν εορτής. Ακούγεται ένας προβληματισμός και μέσα στο εσωτερικό μας ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένας γόνιμος, ανοιχτός διάλογος στο πλαίσιο ενός συνεδρίου. Συμφωνώ απολύτως. Θα καταλήξει κάπου. Βεβαίως. Εάν πάμε για εκλογές σύντομα, σε 3 εβδομάδες, σε 4, εκεί φαίνεται, αν τελικά επιλεγεί αυτή η λύση, προφανώς δεν μπορεί να είναι γόνιμο ένα τέτοιο συνέδριο. Προλαβαίνεις. Σημασία δεν έχει, ξέρετε, να πάμε σε ένα συνέδριο που να επαναλάβουμε την εικόνα της Βουλής προχθές. Της Κεντρικής Επιτροπής πριν από λίγο διάστημα. Ναι, προφανώς, αλλά διαμορφώνεται ένα πολιτικό περιβάλλον που θα σας υποχρεώσει να πάρετε αποφάσεις. Χωρίς να υπάρχει συνέδριο. Δηλαδή θα υποχρεώσει. Είστε από τα ηγετικά στελέχη του κόμματος, είστε μέλος της κυβέρνησης και τα λοιπά. Υπάρχουν τα όργανα του κόμματος, δηλαδή υπάρχουν, ξέρετε, άλλα σώματα τα οποία συγκαλούνται πριν τις εκλογές, το διαρκές συνέδριο κτλ. Θα υπάρξουν προφανώς τέτοιες διαδικασίες. Εννοώ για τη διαμόρφωση των υποψηφιότητων και προφανώς. Σχετικά. Αλλά με βάση πια τη νέα πραγματικότητα, την αντικειμενική νέα πραγματικότητα. Για να δούμε και 2-3 πράγματα τώρα. Αυτά, εντάξει, είναι προφανές ότι οδεύουμε σε μια τέτοιου είδους πολιτική επιλογή ενώ τις εκλογές. Θα δούμε και από την ψηφοφορία στη Βουλή. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δει κανείς αν το περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τη συμφωνία που ψηφίστηκε, δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει και σε επιλογές εκτός πλαισίου, να το πω έτσι. Ο δικός τομέας είναι ένας πολύ βαρύς τομέας, ο τομέας ενέργειας δηλαδή. Έχετε καταλήξει τι θα κάνετε με τη ΔΕΗ και το δίκτυο? Καταρχήν, να σταθούμε λίγο στο περιεχόμενο της συμφωνίας. Να. Υπήρχαν στο τραπέζι από την μεριά των δανειστών προτάσεις για την δημιουργία της μικρής ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίησή της. Το αποφύγαμε αυτό. Το αποκρούσαμε. Δεύτερον, υπήρχε πρόταση για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Και αυτό το αποκρούσαμε. Εμείς λοιπόν θεωρώ ότι καταφέραμε να διαφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Εκ των πραγμάτων, η συμμετοχή μας και όχι μόνο στα μνημόνια, αλλά στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει προοπτικά και άμεσα άλλους κανόνες λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Αυτούς τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι η ΔΕΗ έχει όλες τις δυνατότητες προσαρμοζόμενη
να παίζει πάντοτε έναν καταλυτικό ρόλο διαφυλάσσεως στο δημόσιο χαρακτήρα. Ακόμα και σε μια απελευθερωμένη αγορά. Βεβαίως. 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 Και ξέρετε κάτι, σε κάθε χώρα υπάρχουν και πραγματικότητες διαφορετικές. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει από όλους αυτούς τους ειδήμονες των δανειστών, εκ μέρους των δανειστών, πώς έχει φτιαχτεί η ΔΕΗ, πώς έχει στηθεί με το αίμα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, η πρόταση για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ, που σήμαινε και η ιδιωτικοποίηση των υποδομών, του δικτύου, των δικτύων υψηλής τάσης, δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Είναι τεράστιο το περιουσιακό στοιχείο. Τι είναι ιδιωτικοποίηση από αυτό? Αυτό δηλαδή είναι αδύνατο να συμβεί. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Και νομίζω ότι το αποφύγαμε αυτό. Η ενέργεια είναι η κορυφή του παγόβουνου σε αυτό το Υπουργείο, το οποίο λέγεται παραγωγικής ανασυγκρότησης, κύριε Σκουρλέτη. Ναι, βέβαια. Ναι. Και κανείς αναρωτιέται αν κάποια στιγμή, και αφού τώρα πια έχουμε και τα δεδομένα της συμφωνίας, θα υπάρξει και ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης σε αυτή τη χώρα, που έχει χάσει κάθε παραγωγική δομή έτσι όπως την ήξερε. Εγώ νομίζω ότι καλούμαστε τώρα να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο αντιφατικές καταστάσεις. Από τη μία έχουμε μια συμφωνία η οποία εκ των πραγμάτων σε ένα πρώτο επίπεδο θα λειτουργεί ηφαισιακά με όλα αυτά τα μέτρα, και από την άλλη πρέπει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο να πηγαίνει μπρος από το μνημόνιο, να ανοίγει νέους αναπτυξιακούς δρόμους. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, τα οποία καλούμαστε να τα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο. Πρέπει μέχρι τότε εμείς να έχουμε διαμορφώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τον αγροτικό κόσμο που να δίνει κίνητρα, που να δίνει την δυνατότητα οι αγρότες, όχι μόνο οι παρόντες, να σταθούν στα πόδια τους, αλλά να έχουμε μια αύξηση πια του μεριδίου της αγροτικής οικονομίας στο παραγόμενο εισόδημα. Αυτό όμως που πάντα υπήρχε και ως ένα βασικό στοιχείο κριτικής και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ήταν ότι καταλήγαμε να έχουμε ως σχέδιο, ας πούμε, για τη χώρα τα μνημόνια. Και η ερώτηση είναι αν η κυβέρνηση έχει, αν πρέπει να εμφανίσει πέραν του παλαιού και αείμνης του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Μα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν ήταν ένα πτυχιακό πρόγραμμα. Ήταν μια άμεση απάντηση. Το ξέρω. Λέω αν έχει ένα σχέδιο ή αν πρέπει να διαμορφώσει ένα σχέδιο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο να άπτεται αυτό που λέει η Λίδα, διότι συζητάμε επί χρόνια για την ανάγκη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη της χώρας, την κατεύθυνσή της κτλ. Και είναι σαφές ότι οι δανειστές δεν έχουν σκοπό να μας το παρουσιάσουν. Δεν τους αφορά. Αυτό είναι δικό μας. Αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε στον αγροτικό τομέα. Και θα κάνουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και θα κάνουμε την αγορά. Που ήταν μόνο περικοπές. Δηλαδή, αυτό νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα. Νομίζω ότι προσπάθησα να σας το απαντήσω στο ερώτημα στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε. Να το πω αλλιώς. Η έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν μπορεί να είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά πρέπει να μεταφραστεί σε επιμέρους σχέδια σε κάθε τομέα της οικονομίας. Αυτό τις προηγούμενες δεκαετίες θα έλεγα ότι δεν ήταν στην πολιτική βούληση ούτε στο νου των διοικούντων. Γιατί? Διότι λόγω μιας δογματικής νεοφιλελεύθερης ανάγνωσης των πραγμάτων έπρεπε το κράτος απλά και μάλλον να κάνει τα λιγότερα. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση πια της δημόσιας διοίκησης για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και ένα πολύ ικανό ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει, για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιου είδους επιμέρους σχέδια. Είτε αφορούν την μεταποίηση, είτε αφορούν τον αγροτικό κόσμο, είτε τις υπηρεσίες, είτε τον τουρισμό. Δεν είναι εύκολο, γιατί σας λέω δεν έχει γίνει επί 2-3 δεκαετίες τώρα. Και αυτά τα σχέδια την επομένη των εκλογών θα τα εφαρμόσετε μόνοι σας? Θα αναζητηθούν συμμαχίες και κοινός παρονομαστής με κάποιες δυνάμεις, και αν ναι, με ποιες? Αυτό βέβαια το καθορίζει, ξέρετε, το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα σας έλεγα όμως, επειδή φοριέται λίγο μια ερώτηση, τι βλέπετε με τα εκλογικά. Θα σας έλεγα εγώ ότι έτσι όπως βλέπω τις πολιτικές δυνάμεις, και να τις ορίσω ποιες εννοώ, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το Ποτάμι, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για μια μετεκλογική συνεργασία. Και αυτό αφορά και τα προγράμματά τους και τα πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή συγκροτούν τους ηγετικούς πυρήνες των κομμάτων αυτών. Δεν αναφέρετε τους ΑΝΕΛ, για ποιο λόγο? Με τους ΑΝΕΛ αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε. Ναι, αλλά στις εκλογές θα έχετε κοινή κάθοδο με τους ΑΝΕΛ? Όχι, μετεκλογικά μιλάω. Μετεκλογικά, ναι. Γι' αυτό. Εννοείται ότι με τους ΑΝΕΛ θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Ναι, βέβαια. Το κάνουμε ήδη. Προεκλογικά όμως υπήρξαν συνδυασμοί εντός κοινοβουλίου με αυτά τα κόμματα που είπατε, για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Υπήρχαν μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές οπτικές γωνίες, μία συνάντηση στην τελική ψήφο. Αυτό το ξέρουμε, έγινε μόλις προχθές. Αυτό σε τίποτα δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινή προγραμματική βάση ή ότι εμείς και αυτοί είμαστε μέσα στην... Άρα αυτοδυναμία. Μέσα στην ίδια κολυμβήθρα. Άρα αυτοδυναμία ή επιδίωξη. Η στόχευση. Εγώ μάλιστα χθες
δίνοντας μια συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, εκτίμησα ότι με βάση την αίσθηση των πραγμάτων, με βάση αυτά που ακούμε καθημερινά από τον περίγυρο, ας πούμε, του κόμματος και τα λοιπά της κυβέρνησης, των φίλων και του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι είναι εφικτός ένας τέτοιος στόχος. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι σαφές ότι κάποια από τα πρόσωπα που ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι. Υπάρχουν άλλα που δεν ήταν και θα μπορούσαν να βρεθούν προεκλογικά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ή που θα. Όχι σε επίπεδο πολιτικών μηχανών. Και μια διεύρυνση, ας πούμε. Σε επίπεδο προσώπων, πρέπει να επιδιωχθεί, θεωρείτε κάτι τέτοιο. Και πολιτικό δυνάμεων. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ορατό. Κατά τη γνώμη μου, και αυτή η εικόνα μου, αυτή η εντύπωση μου διαμορφώθηκε αυτό το εξάμηνο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, πάρα πολύ αξιόλογων, ιδιαίτερα νέων, οι οποίοι δεν είναι οι λεγόμενοι επόμενοι, που θα έπρεπε να είναι, ιδιαίτερα τώρα που θα υπάρχουν και οι λίστες. Ναι. Και άρα η επιλογή διαμόρφωσής τους είναι στο κόμμα, να είναι σε εκλόγιμες θέσεις. Νέοι άνθρωποι, άφθαρτοι, οι οποίοι έχουν ένα υποστημονικό υπόβαθρο, άρα θα βλέπα πολλούς τέτοιους, οι οποίοι θα ήταν έτσι, θα δίναν όθηση και στο κυβερνητικό έργο και στην πορεία του κόμματος. Επί του πολιτικού, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το περιβάλλον, διευκολύνει το ΣΥΡΙΖΑ να διευρύνει, να το πω έτσι, τα στοιχεία της φυσιογνωμίας του με την ένταξη πολιτικών προσώπων και πολιτικών δυνάμεων κτλ. Δηλαδή από τους οικολόγους μέχρι. Με τους οικολόγους τους ή άλλους συνεργαζόμαστε. Συνεργάζεστε εκλογικά, ναι. Ναι, εκλογικά και συμμετέχουν και άνθρωποι από αυτόν τον χώρο στην κυβέρνηση. Οι διαφωνούντες τι ρόλο θα έχουν προεκλογικά στις λίστες? Οι διαφωνούντες προεκλογικά, αν επιβεβαιωθεί που όπως όλα δείχνουν το βαθύ ρήγμα, αν αποτυπωθεί τελικά, προφανώς. Και εσείς διαδικασία αποκλεισμού κυβέρνηση εννοώ, προσώπων. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπαμε πριν οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι το πιο πιθανό είναι να βρισκόμαστε σε διαφορετικά σχήματα. Σε διαφορετικά σχήματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια. Μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε λίγο σύντομα, που λένε. Μικρό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε.